Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Πισαλίδης, τεχνολόγος γεωπόνος και παραγωγός ακτινίδια με την περιοχή της Κατερίνης. Σήμερα είναι 11 Ιουλίου 2024 και βρισκόμαστε σε έναν οπουρόν ακτινιδιάς, ποικιλίας Μποέρικα. Και ήρθαμε στο κτήμα αυτό για να σας δείξουμε μία μέθοδο υδρολίπασης που αν και είναι παλιά, αρχαία θα έλεγα, εντούτοις πολλοί παραγωγοί δεν τη γνωρίζουν ή και αν τη γνωρίζουν δεν την εμπιστεύονται, ας το πούμε, δεν την έχουν δοκιμάσει. Σήμερα στο κτήμα το συγκεκριμένο έχει προγραμματιστεί να γίνει μια υδρολίπαση, οπότε ήρθαμε να δούμε λίγο αυτή τη διαδικασία εδώ πέρα. Μπορούμε να περάσουμε να δούμε απευθείας τη διαδικασία και θα εξηγήσουμε ακριβώς και τι συμβαίνει. Λοιπόν, εδώ είναι η εγκατάσταση. Ο παραγωγός μας εδώ είναι ο κύριος Μάκης. Γεια σου Μάκη. Καλησπέρα Θανάση. Μάκη, για πες μας λίγο, τι είναι αυτό εδώ πέρα τώρα που βλέπουμε? Φυσικά δεν είναι, όπως το προείπες, δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι πολύ παλιό. Απλά δεν το έχουν... Αυτό βεντούρι είναι. Δεν το εφαρμόζουν, σωστά. Είναι λιπανδύρας βεντούρι. Μάλιστα. Γιατί προτίμησα τώρα λίγο αυτό, έτσι. Προτίμησα γιατί είναι πολύ πρακτικό και το βασικό είναι ότι βλέπω πώς απορροφά το μείγμα και για να γίνει η σωστή κατανομή μέσα στο χωράφι, πώς το μείγμα πώς θα διασκορπιστεί σωστά με το νερό. Μάλιστα. Στις ρίζες. Μάλιστα. Η διαδικασία είναι η εξής. Αυτό έχουμε συνδέσει στις δύο αναμονές. Καταρχήν είναι... να πούμε ότι είναι αυτό το πλαστικό το πίε, έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, είναι οι δύο σωλήνες που συνδέονται με τα βανάκια του βοχής και την όλη δουλειά την κάνει αυτό το μικρό το κομμάτι πλαστικού σωλήνα με μία τρίτη είσοδος νερού. Ναι. Η είσοδος εδώ, έξοδος η κύρια εδώ και παράλληλα απορροφά το μείγμα το οποίο είναι σε αναμονή. Ναι. Και αφού ανοίξουμε, που τώρα θα δούμε τη ροή του νερού, τώρα από εδώ μέσα διέρχεται νερό. Ωραία. Ωραία. Αυτή τη στιγμή βάζουμε την είσοδο αναρρόφησης του υγρού. Στραγγαλίζουμε ελαφρά. Αν μπορείς Θανάση να δεις τώρα πώς ναι, το απορροφά το νερό, ναι. Σύμφωνα με το στραγγαλισμό που θα κάνουμε. Τώρα εδώ βέβαια και τα πλαίσια του βίντεο επιλέξαμε να βάλουμε σίδρο, έτσι, γιατί είναι κόκκινο και φαίνεται. Το έχεις δει τώρα, έτσι. Ναι. Άντε, θα το επαναλάβω λίγο πάλι. Αυτή τη στιγμή δεν απορροφά. Ωραία. Θα δείτε τώρα πως ξεκινάει, απορροφά το μείγμα, γίνεται η μίξη του νερού εδώ σε πρώτο βαθμό και εδώ γίνεται η δεύτερος βαθμός μίξης που πηγαίνει σε όλο το αδερφικό σύστημα στο χωράφι μας. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα σχετικά τα υπέρ και τα κατά? Ναι βέβαια, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτό που πήγα να πω είναι ότι προτίμησα αυτού του τύπου υδρολίπανσης σε σύγκριση με το κοινό καζάνι. Είναι πολύ πρακτικό και για τη μεταφορά, αλλά και για το πόσο βλέπω ότι απορροφά το μείγμα και το διοχετεύει το σύστημα. Mm-hmm. Μπορούμε να δούμε, έχουμε βάλει εδώ... Καταρχήν, έτσι με πρώτη εικόνα που βλέπω τώρα, μιλάμε για μια πολύ φτηνή κατασκευή τώρα, έτσι, δεν κοστίζει και ιδιαίτερα. Ναι, αυτό το βρίσκουμε έτοιμο στην αγορά. Μάλιστα. Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή. Τη συνδέουμε στις γνωστές αναμονές που βάζουμε και τους άλλους υδρολιπαντήρες, τους κλασικούς στα καζάνια δηλαδή. Η διαδικασία είναι η ίδια, δηλαδή ανοίγουμε και το ένα βανάκι και το άλλο για να υπάρχει η ροή του νερού. Στραγγαλίζουμε ελαφρώς την κύρια βάνα της πιέσεως. Για να δημιουργήσουμε υποπίεση. Για να δημιουργήσουμε σωστά υποπίεση, για να ξαναγκάσουμε δηλαδή επιπλέον ροή νερού να εισέρχεται σε αυτό το σημείο και για να γίνει μίξη. Παρατέρα. Και το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα δοχείο για να αναμίξουμε μέσα. Τώρα εδώ βάλαμε το σίδηρο παράδειγμα, που ήταν η λίγη ποσότητα. Αλλά άμα βάζαμε εδώ τώρα το λίπασμα που είναι αρκετή ποσότητα. Η σειρά λιπάσματος ήταν αυτή εδώ που βλέπετε. Μάλιστα. Το κάλφος. Αυτό είναι πεκασίντε, έτσι. Πεκασίντε με ασβέστιο από τη. Σωστά. Από αλλά είναι διάφανο, δεν θα φαινόταν. Σωστά, ναι. Την όλη διαδικασία για να. Είμαστε πιο τεκμηριωμένοι. Τώρα εδώ δηλαδή, άμα θα δούμε στο δίκτυο θα... Τώρα θα δούμε σιγά σιγά εδώ το νερό να εισέρχεται. Να ήδη ξεκίνησε στον πρώτο αγωγό.
Εντάξει, δεν πολύ φαίνεται, έτσι. Το νερό. Όχι, φαίνεται ότι είναι. Είναι χρωματισμένο. Ότι είναι χρωματισμένο, ωραία. Ναι, σωστά. Η σειρά ακολουθεί. Α, εδώ φαίνεται ακόμα καλύτερα. Παρακάτω. Εννοείται ότι αυτά τα μπουκαλάκια τα βάλαμε προς... Εντάξει, είναι για, τις ανάγκες του βίντεο εδώ, για να δείξουμε ότι όντως το διάλειμμα πηγαίνει παντού. Και πηγαίνει ομοιόμορφα και έχουμε και εικόνα κιόλας το πώς απορροφάται το διάλειμμα. Σε σύγκριση με το άλλο τύπο, τον ειδωλίπαντήρα που είναι κλειστού τύπου. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε σε όλες τις γραμμές, δηλαδή το νερό τώρα πηγαίνει τέρμα κάτω, γυρίζει εδώ πέρα και διέρχεται όλο το... Για σήκωσέ το λίγο στον ήλιο, Μαγκή. Έτσι, αυτό είναι. Μάλιστα. Και όσο περνάει η ώρα, το μείγμα γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο πρακτικό σε σύγκριση με τον άλλο τύπο. Ναι, αυτό τώρα τι είναι, το βάζεις στο πορπαγκάζ και... Ναι, και το βασικό είναι ότι έχεις εικόνα το τι δουλειά κάνεις. Ναι. Αυτό από μένα. Μάλιστα. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να είσαι καλό παράδειγμα και να ακολουθήσουν και άλλοι. Αυτό είναι το βασικό, είναι να βοηθάμε και τον κόσμο, να του δίνουμε και νέες ιδέες και καινούργιες λύσεις. Λοιπόν, αν και δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι παλιό, ναι, όχι. Αλλά η εφαρμογή δεν είναι. Σαν σύστημα Venturi είναι όντως αρχαίο, αλλά απλά δεν χρησιμοποιείται. Σωστά. Λοιπόν, έγινε, Μαγκή, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια.